Οι ανακοινώσει πρέπει να γίνονται στην ώρα του, κύριε Πρόεδρε, και δεν είναι σήμερα η ώρα αυτή. Oh. Θέλει, θέλει, υπομονή, συνέπεια και να οδηγεί σε εξελίξεις, να μην καθοδηγεί από τις εξελίξεις. Και θέλω να σας πω ότι με αφορμή την σημερινή συνάντηση, ότι αυτή η κυβέρνηση, εσείς και εμείς, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβέρνηση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη πανδημία των τελευταίων 100 ετών, πόλεμο κόλπους της Ευρώπης μετά από 75 χρόνια και τον υψηλότερο πανευρωπαϊκά πληθωρισμό των τελευταίων 50 ετών. Και νομίζω ότι από κοινού εσείς και εμείς μαζί τα καταφέραμε τουλάχιστον ικανοποιητικά. Με αποτέλεσμα, όπως θα δείτε, στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί μεθαύριο, η ελληνική οικονομία να τρέχει σχεδόν με διπλάσιους ρυθμούς από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και να έχει υψηλότερες αντοχές και ισχυρότερη δυναμική από την Ευρώπη με τριπλάσιο ποσοστό ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο το 2023. Αυτό όμως δεν είναι αντικείμενο θέαμβολογία, Είναι αντικείμενο που αποδεικνύει και καταδεικνύει την ορθότητα και τον ορθολογισμό με τον οποίο από κοινού εργαζόμαστε το προηγούμενο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζοντα εξωγενεί προκλήσει μεταξύ άλλων και τον πληθωρισμό. Ένα πληθωρισμό που οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε ότι είναι εισαγόμενο παγκόσμιο πανευρωπαϊκός. Και εικάζω για αυτού που κάνουν ανακοινώσει ότι όταν είμαστε πάνω από το μέσο όρο τη Ευρώπη στον πληθωρισμό, είναι φαινόμενο Νέα Δημοκρατία. Και όταν είναι κάτω από το μέσο όρο, να λένε το ίδιο, να αντιλαμβάνονται πλέον τη δυσκολία της συγκύριας. Συνεχίζουμε, συνεπώς, με μεθοδικότητα, με σύνεση και με σοφροσύνη. Αξιοποιούμε το δημοσιονομικό χώρο, αξιοποιούμε τα δημοσιονομικά περιθώρια, υποφελία της κοινωνίας. Και θα επαναλαμβάνω διαρκώς για αυτούς που με ελαφρότητα, ανευθυνότητα ή και μη γνώση πραγματικότητας εισηγούνται προς την ελληνική κυβέρνηση με ευκολία επεκτατικές πολιτικές ότι η χώρα και φέτος τρέχει με πρωτογενές έλλειμμα. Τρέχει δηλαδή με δαπάνες περισσότερες από έσοδα για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως είναι πως ένα νοικοκυριό όταν έχει δαπάνες περισσότερα από έσοδα προσπαθεί να ισορροπήσει αυτό προσπαθεί να κάνει και η ελληνική πολιτεία. Συνεπώς, μαγικές λύσεις, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Και όσοι πήγαν να υλοποιήσουν μαγικέ συνταγέ, είδαμε τι έγινε ακόμα και στι κυβερνήσει αυτών. Άρα, προσοχή, σύνεση και εδώ είμαστε να βοηθάμε όσο περισσότερο μπορούμε διαρκώ. Και κύριε Πρόεδρε, κλείνω αυτή την σύντομη εισαγωγική σκέψη ότι τουλάχιστον μαζί σα και με τον χώρο των επιχειρήσεων και τον κόσμο των επιχειρήσεων, αυτή η κυβέρνηση είναι απολύτω συνεπής. Το βασικό ζητούμενό σα πριν τι εκλογέ ήταν μειώστε φόρου και ασφαλιστικέ φόρε. Το κάναμε. Το κάναμε παρά τι εξωγενεί κρίσει. Και μειώσαμε με μόνιμο τρόπο και συνεχίζουμε να μειώνουμε με μόνιμο τρόπο φόρου και ασφαλιστικέ φόρε. Να σας το πω διαφορετικά. Το 2023. Θα είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία θα συνεχίσει να μειώνει φόρου. Καμία άλλη χώρα δεν θα το κάνει γιατί τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα σε αυτού που έχουν περισσότερη ανάγκη. Άρα κάνουμε και το ένα και το άλλο. Θέλω συνεπώ να ευχαριστήσω το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκληση που μου αποστήλατε να παραβρεθώ και να χαιρετήσω την τέταρτη εθνική συνδιάσκεψη των εκλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα επιμελητήρια. Να συγχαρώ τη διοίκησή του για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το 2019 να διοργανώσει αυτό το συνέδριο που πλέον εξελίσσεται σε θεσμό, συμβάλλοντα την περαιτέρω ενίσχυση των επαγγελματιών του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Ένας κλάδος με ευρύες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, που μέσω του τριπλού του ρόλου ως διαχειριστής κινδύνων, ως πάροχος ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά και ως επενδυτής, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά, καθοριστικά θα έλεγα, στην εθνική προσπάθεια για υψηλή, βιώσιμη και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση και ευημερία. Κλάδος όμως, που παρά την συντελούμενη πρόοδο των τελευταίων ετών, κυρίως ως προς την ενίσχυση της διαφάνειας, της φερεγγιότητας και της αξιοπιστία του, ορθώ ο κ. Πρόεδρος ανέφερε, δεν έχει πετύχει ακόμα την επιθυμητή διείσδυση στην κοινωνία και την οικονομία. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική καθίσταται η συνδρομή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που αποτελεί τον πολύτιμο σύμβουλο για την επιλογή των αποταμιευτικών προϊόντων και πρόσωπο κλειδί για την κατοχήρωση εμπιστοσύνη. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το μερίδιο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη συνολική παραγωγή ασφαλίστων ξεπέρασε το 50%, φτάνοντας στο 55 το 55,4% το πρώτο εξάμεινο του 2022. Ως κυβέρνηση, στηρίζουμε τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, όσο και του επαγγελματίες του κλάδου. Προσωπικά θεωρώ ότι η συγκυρία είναι κατάλληλοι και οι συνθήκε όριμε για να μπορέσει ο θεσμό αυτό να κάνει ένα βήμα προ τα μπρο, ένα αναπτυξιακό άλμα. Κυρίες και κύριοι, από τι αρχέ δεκαετίας δεκαετία βρισκόμαστε διεθνώ, όπω είπα, αντιμέτωποι με πρωτοφανεί, εξωγενεί και πάλιλε κρίσεις. Ούτε μία δεν οφείλεται στη χώρα. Πανδημία, κλιματική αλλαγή, πόλεμο στην Ευρώπη, ενεργειακή κρίση υψηλό εισαγόμενο πληθωρισμός, κρίσεις που έχουν επιφέρει τεκτονικές αλλαγές, έροντα σταθερές δεκαετιών και γύροντα σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Σε αυτή την ιστορική συγκύρια, η Ελλάδα τα κατάφερε καλύτερα από άλλες οικονομίες. Αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις του παρόντος, θέτοντας γερά θεμέλια για το μέλλον καθιστώντας την οικονομία μας πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφή σε σχέση με το 2019. Μια οικονομία που, όπως είπα, στην καρδιά της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης αναπτύσσεται σταθερά, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και θετικές προοπτικές. Τα παραπάνω επιτεύγματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφαλιστική αγορά, λόγω της στενής διασύνδεσής της με την πορεία της οικονομίας, όπως άλλωστε αντανακλάται στο γεγονός ότι το 2021, έτος ισχυρή ανάκαμψη πενθυμίζω, της ελληνικής οικονομίας σχέση με το 20, ο κλάδος επέστρεψε σε αυξητικούς ρυθμούς, με την συνολική παραγωγή ασφαλίστων να παρουσιάζει αύξηση 8%. Σε κάθε περίπτωση, οι ανατρεπτικές κρίσεις και οι μεγάλες προκλήσεις της περίοδου υπογραμμίζουν την ανάγκη για οχύρωση των κοινωνιών και των οικονομιών μας, από εξωγενείς, ασύμετρε αναταράξεις στο μέλλον, αναδεικνύοντας σε λέξεις κλειδιά τις έννοιες της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ασφαλιστικός κλάδος, μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μέσω της στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, με προγράμματα ασφάλισης που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εποχής, όπω είναι και το είπε ο κ. Πρόεδρο, η ασφάλιση από φυσικέ καταστροφέ, η ασφάλιση από του νέου κινδύνου του κυβερνοχώρου, αλλά και προγράμματα ζωή όπω και συνταξιδοτικά προγράμματα. Ω κυβέρνηση, έχουμε προσεγγίσει ολιστικά το ζήτημα του ασφαλιστικού, υλοποιώντα ακόμα και μέσα στη δυσμενή συγκυρία των τελευταίων ετών παρεμβάσει υποστήριξη, αναμόρφωση και αναβάθμιση του ασφαλιστικού συστήματο παρεμβάσεις εμπέδωσης της ασφαλιστικής συνείδησης και ενθάρρυνσης τη εργασίας. Μεταξύ άλλων προχωρήσαμε σε μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης, εμπλουτίζοντας το υπάρχον αναδιανεμητικό σύστημα με κεφαλαιοποιητικά στοιχεία και εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Παρεμβάσεις μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κατάργησης φοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες από το 2023 ώστε να βελτιωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος της και να περιοριστεί η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών. Και κ. Πρόεδρος προχθές ένα συνέδριο που είμαστε σε μια εκδήλωση αναφέρθηκε σε αυτό που πετύχαμε για την σημαντική μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων. Πολιτικές στήριξης και ενίσχυση απασχόλησης κινητοδότηση τη ιδιωτική στο πλαίσιο τη κρατική αρρωγή, ενίσχυση τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματο, διαμορφώνοντα το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξη τη ασφαλιστική αγορά και μέσα από τι συνεργασίε τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρεών. Ενίσχυση και βελτίωση του επίπεδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, συνδράμοντας την ενίσχυση και εμπέδωση της ασφαλιστικής κουλτούρας και τέλος, σύνταξη σχεδίου νόμου για τη θέσπιση εθνικών εφαρμοστικών μέτρων του κανονισμού για το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν, το PPP, το οποίο θα εισαχθεί σύντομα στη Βουλή και θα ενισχύσει το εύρο των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που παρέχονται από του ασφαλιστικού διαμεσολαβητέ. Και μια και μιλάμε για ασφαλιστικού διαμεσολαβητέ, στήριξη αυτών κατά την περίοδο τη πανδημία μέσω τη χορήγηση παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωση. Τη αιτήσια επαγγελματική του εκπαίδευση για τα έτη 20 και 21. Αποδεικνύεται συνεπώ ότι η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντα το σημαντικό ρόλο του κλάδου τη ιδιωτική ασφάλιση στην κοινωνία αλλά και την οικονομία, στέκεται δίπλα του, στο βαθμό του εφικτού όμω, στηρίζοντα έμπρακτα την προσπάθειά του για ανάπτυξη και εξέλιξη. Από την πλευρά του, οι ασφαλιστικέ εταιρείε και οι επαγγελματίε του κλάδου, καλούνται να προσαρμοστούν στι νέε συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί μετά τι πολλαπλέ κρίσει. Να δράξουν τι ευκαιρίε που απορρέουν από έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο και από μια υποστηρικτική όμω κυβερνητική πολιτική. Και να εργαστούν, να εργαστούμε για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και τη διαμόρφωση αξιόπιστων λύσεων, ώστε την επομένη των κρίσεων να επιτελέσουν έναν διευρυμένο αναβαθμισμένο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Οι συνθήκες θεωρώ ότι είναι κατάλληλες και τα περιθώρια ανάπτυξης της, ασφαλιστικής, της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά είναι μεγάλα. Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι καλή και υποικοδομητική συνέχεια σε εργασίες του Συνεδρίου σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορεί ήδη να μα έδωσε ο Υπουργό, αλλά ήταν ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπα. Άλλωστε αυτό κάνει. Κύριε Πρόεδρε, θα μου παίρνετε τη θέση, δηλαδή το ρόλο που κάνατε, που πασάρατε τον Υπουργό, αλλά μέχρι εκεί δεν σα επιτρέπω τίποτα άλλο. Παρακαλώ την κυρία αξιολόγηση να έρθει να την καλωσορίσουμε.